αυτό που προκύπτει από αυτά που διαβάσαμε είναι ότι είναι ένα σχέδιο ταφόπλακα. Εμείς δύο πράγματα περιμέναμε από αυτό το σχέδιο. Με δεδομένο ότι το σχέδιο για την απολιγνητοποίηση δεν προχωράει, δεν έχει γίνει καμία επένδυση, δεν έχουν έρθει κονδύλια, δεν έχει υλοποιηθεί τίποτε, περιμέναμε να δούμε ότι θα υπάρξει μία παράταση της λειτουργίας των μονάδων, έτσι ώστε να υπάρξει μία ομαλή προετοιμασία της περιοχής για να πάει στην επόμενη μέρα. Αυτό δεν υπάρχει. Οι μονάδες κλείνουν άμεσα. Αυτό επηρεάζει τις τηλεθερμάνσεις. Υπάρχει μια μεγάλη απειλή πια πάνω από το κεφάλι μας ότι αν η περιοχή αυτή θα έχει πλέον θέρμανση, ο χειμώνας είναι μπροστά και ακόμη το θέμα δεν έχει λυθεί και δεν πρόκειται να λυθεί με αυτό το εθνικό σχέδιο αν δεν υπάρξει παράταση των μονάδων. Επίσης υπάρχει μια προώθηση σκανδαλώδης του φυσικού αερίου, το οποίο είναι ένα ορυκτό καύσιμο και το οποίο επίσης δεν είναι ένα φθηνό ορυκτό καύσιμο. Ειδικά στη συγκεκριμένη περίοδο που περνάμε είναι και επικίνδυνο να μην έχει η χώρα ενεργειακή ασφάλεια και να εξαρτάται 100% από καύσιμο βάσης μετά το 25% από το φυσικό αέριο. Και το τρίτο είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που αυτά που διαβάζουμε είναι ακόμη χειρότερα από αυτά που είδαμε στο περιφερειακό χωροταξικό. Μιλάει για αντλησιοταμίευση σε φυσικές λίμνες, σε τεχνητές λίμνες, σε φράγματα. Το νερό πάει μόνο για ενέργεια. Αγροτικός τομέας, αγροτουρισμός, φυσικές ομορφιές, γεωπάρκο, περιοχές λιμνών, όλα αυτά είναι στον αέρα γιατί δεσμεύεται το νερό για την ενέργεια. Αυτά λοιπόν προβλέπονται μέσα. Είναι μία απειλή και για τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Αυτό τους εναπομείναντες, γιατί ενώ δεν έχουν δημιουργηθεί προοπτικές να απορροφηθούν κάπου αλλού, φαίνεται ότι κινδυνεύουν και αυτές οι θέσεις εργασίας. Είναι αμετάκλητη η απόφαση, αν υπάρχει αυτό το σχέδιο για την ενέργεια, να κλείσουν οι μονάδες το 25, εκτός από τη μονάδα, το Λεμαΐδα 5, που λέει ότι πάει το 28, αλλά έχουμε ακούσει ότι πιθανό να κλείσει και το 26 από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ. Είναι μια κινούμενη άμμος, μια μεγάλη περιπέτεια που βάζουν την περιοχή, αν αυτό το σχέδιο δεν αλλάξει προς όφελος της χώρας και της περιφέρειας.